25.000 ευρώ χάθηκαν σε μια στιγμή από τον τραπεζικό λογαριασμό 66χρονου Ηρακλιώτη, με τον ίδιο να διαπιστώνει ότι έπεσε θύμα ηλεκτρονικής απάτης μία εβδομάδα μετά την παραβίαση του λογαριασμού του. Όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, οι επιτίδοι κατάφεραν μέσω της εφαρμογής AnyDesk να αποκτήσουν πρόσβαση στα τραπεζικά του στοιχεία, μεταφέροντας όλα τα χρήματα που βρήκαν σε άλλο λογαριασμό. Πολύ συχνό φαινόμενο, έτσι, καθημερινά. Νομίζω όμως ότι πρέπει να είσαι, εφόσον λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας των τραπεζών, πρέπει να είσαι πολύ αδαής για να την πατήσεις. Αν δεν είσαι αδαής και αν ακολουθείς τα στοιχεία, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να εξαπατηθείς. Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες είναι τα περιστατικά σε ολόκληρη την Κρήτη με πολίτες που πέφτουν θύματα ηλεκτρονικής απάτης. Ένα πράγμα πρέπει να καταλάβει ο καθένας, ότι αν βρει, κάποιος και του λέει ότι η τράπεζα θέλει να του δώσει το πιν και τα λοιπά, κλείστο και φύγε. Στην περίπτωση του 66χρονου από το Ηράκλειο, η αφαίρεση των χρημάτων από τον τραπεζικό του λογαριασμό έγινε στις 6 Ιανουαρίου και ο ίδιος το αντιλήφθηκε μόλις χθες. Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν αυτά και στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών και τα στελέχη της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ενημερώνουν συνεχώς τους πολίτες για τις παγίδες που θα πρέπει να αποφεύγουν στις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές. Η τεχνολογία έχει κάνει άλματα και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καλοπροαίρετος, ίσως να μπορέσει να του ξεγελάσει. Αλλά νομίζω ότι και ίσως να μπορούν να προσπελάσουν και ένα σύστημα ασφαλείας. Αλλά νομίζω ότι τώρα ότι αν του στέλνω ένα μήνυμα το οποίο έρχεται από τα ζήτητα, από το πουθενά και σου λένε δώσε μου στοιχεία, νομίζω ότι είναι πολύ αφελές και πολύ έτσι, να εξαπατηθείς, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Σας έχουν πει τι πρέπει να προσέχετε? Λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι ότι πρέπει να προσέχουμε, δεν πρέπει να δούμε τους κωδικούς, δεν πρέπει. Στην Ολλανδία που έχω ζήσει, και εκεί υπάρχουν πολλές ηλεκτρονικές απάτες, και ειδικά στους υπερήλικες. Στους ηλικιωμένους και στους υπερήλικες. Εκεί υπάρχουν πολλές απάτες. Είναι εύκολος στόχος? Πολύ εύκολος στόχος. Εν πάση περιπτώσει, εμείς προσέχουμε. Εσείς έχετε κωδικούς ή κάνετε τις συναλλαγές σας παραδοσιακά στην τράπεζα? Όχι, κωδικούς έχω. Τώρα μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να λειτουργήσεις στις τράπεζες. Οπότε εγώ είμαι και κάποιες ηλικίες, οπότε καταλαβαίνετε δεν μπορώ, πάντα ζητάω βοήθεια. Παρά το γεγονός ότι μεγάλη πλειοψηφία των συναλλασσόμενων πολιτών πραγματοποιεί ηλεκτρονικά πληρωμές λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων και ενωδικλείδες ασφαλείας προστατεύουν τους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών, φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης εξακολουθούν να καταγράφονται με συχνότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη.